Καλό μεσημερί, οι ειδήσει του Ιντιβί σε τίτλου. Φανταστικά σενάρια αποσταθεροποίηση τη κυβέρνηση διακινεί από χτε το μεσημέρι το Μέγαρο Μαξίμου, στοχοποιώντα επιχειρηματίε και τη Νέα Δημοκρατία. Αμέσω μετά την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή ...τον Ανέλ Γιώργου Λαζαρίδη, κορυφαίοι υπουργοί σε κλίμα πανικού, με μηνύματα και δηλώσει του, ανακάλυψαν αποστασίε, αφήνοντα εχμέ μέχρι και για εξαγορά πολιτικών. Σύμφωνα με τα σενάρια, το σχέδιο έχει τη μορφή τηλεφωνημάτων, μηνυμάτων, εκβιασμών, Υποσχέσεων ώστε οι βουλευτέ να αποσύρουν την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση, αυτή να χάσει την πλειοψηφία και έτσι να ανακοπεί η πορεία τη καθαρή εξόδου που έχει δρομολογηθεί. Αδύναμος κρίκος για την κυβέρνηση αναδεικνύονται οι ανεξάρτητοι Έλληνες, καθώς φήμες αναφέρουν ότι και άλλοι βουλευτές θέλουν να αποχωρήσουν, καθώς είναι έξαλλοι με τον πάνω Καμένο, με αφορμή τη συμφωνία για το όνομα της Μακεδονίας. Ο φόβος να χαθεί η δεδηλωμένη, καθώς η κυβέρνηση διαθέτει σήμερα 152 βουλευτές, κινητοποιεί το Μαξίμου με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι στο προθάλαμο του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται βουλευτές άλλων κομμάτων που θέλουν να προσχωρήσουν και να στηρίξουν την κυβέρνηση. Ενδεχομένως και με οριστική αποχώρηση από την κυβέρνηση του κυρίου Καμένου και όσων βουλευτών του απομείνουν. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά από την απώλεια της δεδηλωμένης μέχρι και την προσχώρηση βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση στην προεκλογικό παιχνίδι παροχών με υποσχέσεις για λιγότερο ένφια και αυξήσεις μισθών. Οι εξελίξει στην Αθήνα έφεραν σε δεύτερη μοίρα τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τη Βρετανίδα Πρωθυπουργό, Τερέζα Μέη. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό, θέλοντα να διασκεδάσει τι εντυπώσει για την κατάσταση που επικρατεί, είπε ότι δεν ανησυχεί με την αποχώρηση Λαζαρίδη, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει. Από την κυρία Μέη, ο Αλέξη Τσίπρα ζήτησε την επιστροφή των κλειπτών του Παρθενώνα, ενώ η Βρετανίδα Πρωθυπουργό αναφέρθηκε στι θυσίε που έχει κάνει η Ελλάδα στο μεταναστευτικό. Ο Εφιάλτη επέστρεψε από χτε τη Μάνδρα. Τα Μέγαρα και τη Νέα Πέραμο. Η καλοκαιρινή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα είχε ω αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν χθε δεκάδε σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα στην πολύπαθη Δυτική Αττική. Πριν προλάβουν να γιατρέψουν τι πληγέ του από τι δραματικέ καταστάσει του Νοεμβρίου του 2017 με του 24 νεκρού, οι κάτοικοι βρέθηκαν μπροστά σε νέα καταστροφή. Άνθρωποι κινδύνευσαν να παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά, αφού μέσα σε λίγα λεπτά η βροχόπτωση μετέτρεψε σε ποτάμια του δρόμου. Προβλήματα και ζημιέ προκάλεσε η Νεφέλη και σε Χαλκιδική, Βόλο και Λάρισα. Η Δήμαρχο Μάνδρα κατήγγειλε ότι κανένα αντιπλημμυρικό έργο δεν έχει γίνει διότι οι φάκελοι βρίσκονται στο ελεκτικό συνέδριο. Ευθύνη στην κυβέρνηση και την Περιφερειάρχη Αιτική Ρένα Δούρου επέριψε η Νέα Δημοκρατία. Μία λέξη υπάρχει μόνο για αυτή την κυβέρνηση και την Περιφερειάρχη Αιτική Ρένα Δούρου. Ντροπή, τονίζει η Νέα Δημοκρατία. Πρωτοβουλία για την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, οι οποίοι κρατούνται από την 1η Μαρτίου στι φυλακέ υψή τη ασφαλεία τη Αντριανούπολη, αναμένεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με πληροφορίε, την υπόθεση έχει αναλάβει να χειριστεί προσωπικά ο πρόεδρο τη Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, ο οποίο στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει παρεμβάσει για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο κ. Γιουνκέρ αναμένεται να παρέμβει στον Ταγί Περτογάν, ζητώντα μια κίνηση καλή προκειμένου να μπουν οι βάσει για τη βελτίωση των της Άγκυρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Γενικό Συμβούλιο της Ένωσης με κείμενό της κάλεσε την Άγκυρα να σεβαστεί τις σχέσεις καλής γειτονίας. Δύο ημέρε αγωνία απομένουν για χιλιάδε νέου που έδωσαν φέτο πανελλαδικές εξετάσει. Την Παρασκευή θα παραδοθούν στα λύκια όλη τη χώρα οι βαθμολογικέ επιδόσει και ήδη τα σενάρια για το ύψο των βάσεων δίνουν και παίρνουν. Σύμφωνα με εκπαιδευτικού, οι περίπου 4.000 περισσότεροι υποψήφοι αλλάζουν τα δεδομένα. Ωστόσο, αναμένεται αισθητή πτώση στο δεύτερο και τέταρτο επιστημονικό πεδίο και μικρέ αλλαγέ στο πρώτο και στο τρίτο επιστημονικό πεδίο. Ένα μεγάλο ντέρπι στου 16 του Μουντιάλ τη Ρωσία έβγαλαν η Αργεντινή του Λεονέλ Μέση θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία σε έναν αγώνα που θα μπορούσε να είναι και τελικό. Σε μάτς thriller, η ομάδα τη Λατινική Αμερική επιβλήθηκε τη Νιγηρία με 2-1 χάρη σε γκολ λίγα λεπτά πριν από τη λήξη. Στον άλλο αγώνα, η Κροατία νίκησε με 2-1 επίση στην Ισλανδία, τερμάτισε πρώτη και θα αντιμετωπίσει τη Δανία. Ήταν οι ειδήσει του Intv μέχρι αυτή την ώρα. Αναλυτική ενημέρωση στην ιστοσελίδα μα